ο κύριος αυτός οικογενειακά, γιατί τα δικαιώματά του τα έχει διασπάσει σε όλη του την οικογένεια και αυτός δεν έχει ούτε ένα δικαίωμα, δρούνε ως συμμορία και αργά και μεθοδικά θέλουν ένα φύγωμα από το χωριό μας. Το δηλώνει κάθε μέρα ευθαρσός. Θέλει να φύγουμε, να το αφήσουμε τον τόπο όλο. Δεν έχουμε αμύγδαλο, δεν έχουμε αμπέλι, φυτεύουμε, σκάβουμε, έχουμε αναγκαστεί από τον άσφαλτο και πάνω να μην πηγαίνουμε. Στις πηγές μέσα. Τόπος χαρακτηρισμένος εξαιρετικού κάλους με προεδρικά διατάγματα. Δηλαδή φοβάσαι να πάτε και στην περιουσία σας. Δεν υπάρχει περιουσία για να πάμε. Τι είναι καταστραμμένοι όλοι, ολονών, περιουσίες τέλος. Εκτός των άλλων, κυκλοφορεί και απειλεί τους πάντες και τα πάντα. Έχει φτάσει στο σημείο να κόβει ελαιόδεδρα από τον πάτο. Κάθεται στο καφενείο και έχει δίπλα του κάμποσους μαυροπουκαμισάδες, ότι και καλά θα μας τρομοκρατήσουν, θα σκοτωθούμε και τέτοια. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα από την αστυνομία. Θέλουμε να τηρηθεί ο νόμος, θέλουμε τη συνδρομή του νόμου, να γίνουν τα δέοντα και να μπει στο σειρά του. Ο σειράς του ποιος είναι? Να πιάσει ο νόμος, να τον εκτοπίσει από τον τόπο μας. Όχι σήμερα εδώ και αύριο παραπάνω και μεθαύριο πιο παραπάνω. Ο τόπος μας ήταν ένας από τους πιο ωραίους τόπους του κόσμου. Και τώρα πας και συχαίνεσαι να πατήσεις κάτω. Ωραία. Λοιπόν, δεν του έχω κάνει μήνυση καμία, ποτέ. Ωραία. Λοιπόν, τώρα το ευχαριστώ, το ξέρεις ποιο ήτανε? Επήγε και μου τάισε 1000 κλίματα πριν τη συγκομιδή. Όχι μόνο εμένα. Στο χωριό, σου είπα, ήταν ένας όμορφος τόπος που χαιρόσουν να τον ευλέπεις. Τώρα, άμα πας, θες να φύγεις. Μας έχει εκτοπίσει από τις περιουσίες μας. Δεν έχουμε διάθεση να ξαναπάμε να καλλιεργήσουμε, γιατί είναι κατεστραμμένα, και θέλουμε να ξαναομορφύνει το χωριό μας. Αυτό είναι που προέκυψε από τη συνέλευση τη χθεσινή, που ήταν ολοήμερη. Ένα είναι το ζητούμενο, λοιπόν, να ξαναομορφήσει. Για να προκύψει αυτό, ποινικά να διωχθεί και να πληρώσει πρόστιμα δεν λέει, εκτοπισμό θέλουμε, δεδομένου ότι έχει αναδειχθεί συμμορία. Είναι μια τρομοκρατία των κατοίκων. Οποροφόρα δέντρα έχουν καταστεί περιοχή του Βραγασίου, ο κάμπος περιοχή του Βραγασίου, ο κάμπος στην Τάρμαρο, ο πάνω κάμπος στο Μαλίον. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, ναι στη κτηνοτροφία, σε μια κτηνοτροφία νόμιμη εντός των πλαισίων του νόμου, με καλές και σωστές πρακτικές, με υγειονομικές συνθήκες και σωστούς όρους, όχι στη κτηνοτροφία που είναι καταστροφή. Και όπου υπάρχει, ακόμα και περιφραγμένο με 1,5 μέτρο περίφραξη στο ύψος, την ανοίγει και βάζει τα ζώα μέσα για να, πριν ακριβώς τη συγκομιδή. Και αν του πεις, αν κάποιοι τολμήσουν και του κάνουν μήνυση, το έχει δηλώσει και μπροστά στην αστυνομία σε κάποια συνέλευση των κατοίκων πριν από χρόνια, ότι όποιος μου κάνει μήνυση θα βάζω τα οζά και θα του καταστρέφω την περιουσία. Απειλή. Ότι θα κάψει το χωριό. Ότι θα βάλει φωτιά και θα κάψει το χωριό. Ότι θα φέρει ζωνιανούς να εκδικηθούν για ό,τι του κάνουν. Φοβόμαστε ότι θα χυθεί αίμα. Το έχουμε πει χρόνια τώρα πολλά στις αρμόδιες αρχές και στην αστυνομία. Φοβόμαστε ότι θα χυθεί αίμα. Γιατί όταν κάποιος τώρα, ιδιαίτερα την περίοδο του κυνηγιού, πάει στο χωράφι του, κρατάει το όπλο και βρει 100-200-300 ζώα μέσα, φοβόμαστε ότι θα σηκώσει όπλο. Τόσα ζώα, δεν είναι 300 ζώα μόνο? 3.000 ζώα νέμονται την περιοχή. Από τον κάμπο μέχρι τα κορφή στα βουνά. Μπορείς να έχεις δικαιώματα σε όλα. Πάνω στις ελιές. Βλέπεις τις κατσίκες καρβαλωμένες πάνω στις ελιές. Προχθές εγώ ο ίδιος είδα ένα μπέλι και ειδοποίησα αυτόν που το είχε, ότι είχε ανοίξει το πλέγμα, το είχε γυρίσει κάτω και πήγαν, ήταν τα ζώα μέσα και τρώγανε το μπέλι. Εδώ μαζευτήκαμε σήμερα όλοι, σχεδόν όλοι οι χωριανοί, πάρα πολλοί, διότι έχουμε ένα ακτινοτρόφο ο οποίος είναι εντελώς ασυνείδητος. Και δεν φταίει αυτός μόνο. Ο κάθε άνθρωπος είναι
ελεύθερος να εξασκεί κάποιο επάγγελμα, αλλά να εφαρμόζει τους νόμους που τον καλύπτουν και τον αυτόν. Και λέει, λέει εσένα ειδικά έπρεπε να σε έχω σκοτώσει, διότι με έχεις βγάλει από πολλά λεφτά. Και η αστυνομία εκεί, που έπρεπε εντελώ να τον βάλουν χειροπέδες, αυτόφορο, και τον έβγαλε ο διοικητής όξο, τι του είπε δεν ξέρω. Σήμερα εκδικάζεται η υπόθεση αφενός της παράνομης βόσκησης και της φθοράς ξένης περιουσίας που έχει δημιουργήσει η συγκεκριμένη κτηνοτροφική οικογένεια στην Καλαμάφκα και αφετέρου εκδικάζονται οι μηνύσεις για απειλές και φερόμενο ξυλοδαρμό από την πλευρά των κατοίκων. Τριών κατοίκων συγκεκριμένα. Θεωρούμε ότι οι κατηγορίες από την πλευρά των κτηνοτρόφων θα καταπέσουν. Θα αποδειχτεί, θα λάμψει η αλήθεια και αυτό που προσβλέπουμε και σήμερα και εμείς, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε έχει δημιουργηθεί μια έκριθμη κατάσταση πλέον στη Καλαμάφκα από τη χρόνια ατιμωρησία, είναι η απονομή της δικαιοσύνης να επιφέρει και την κοινωνική ειρήνευση, διότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και η εκδίκαση είναι στο δικαστήριο εδώ πέρα στην Νέαπολη. Είναι στο μονομελές πλημελιωδικείο Λασιθίου. Η απόφαση αναμένεται σήμερα. Θεωρούμε ναι. Εφόσον δεν προκύψει κάποιος λόγος αναβολής, τον οποίο εμείς δεν ενδεχόμαστε, δεν συνεννοούμε σε κάποια αναβολή, σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι σήμερα θα έχουμε και την απόφαση. Η άλλη πλευρά τι υποστηρίζει, να μας πείτε. Οι θέσεις της είναι ότι τα ζώα που κατασχέθηκαν δεν βρίσκονταν εντός ιδιοκτησιών των κατοίκων, ότι δεν είναι δικά τους ζώα, αυτά που συνήθως υποστηρίζουν σε αυτές τις περιπτώσεις.